Καλημέρα. 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 Καλό μας μήνα. Νοέμβριος, καλό πρώτη. Μήνα. Καλό μήνα. Καλά μπαίνει, αλλά θα φθινοποριάσει όπως και να είναι. Και έχει και ένα πολύ βαρύ καιρικό σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή... Είναι μια κακοκαιρία η Κιαράν, η οποία θα φέρει απόψε, ειδικά στη Γαλλία, πολύ μεγάλο κακό. Δηλαδή θα έχει 14 μέτρα ύψος τα κύματα, θα έχει 200 χιλιόμετρα την ώρα ανέμους, θα είναι γερό πράγμα. Μάλιστα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το Θανάση σήμερα, λέω, για να μας πεις λίγο για τα φορολογικά, έτσι όσο πιο απλά και μεστά γίνεται, Θανάση, τι αλλάζει πραγματικά για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Αλλάζουν αρκετά πράγματα. Δηλαδή, η πλειονότητα των ελεύθερων επαγγελματιών, περίπου 500.000, θα αναγκαστούν να βάλουν το χέρι στην τσέπη. Δεν θα πω βαθιά το χέρι στην τσέπη, θα πω το χέρι στην τσέπη. Είναι ένα οριζόντιο μέτρο και βέβαια έχει. Σε κάθε οριζόντιο μέτρο υπάρχουν οι αδικημένοι και υπάρχουν και οι ευνοημένοι. Δεν νομίζω ότι είναι πάρα πολύ αδικημένοι. Κάποιοι θα είναι, αλλά θα είναι ελάχιστοι. Ωστόσο, υπάρχουν και αυτοί που θα ευνοηθούν από το μέτρο, διότι θα φύγουν εντός εισαγωγικών από το καντράν της εφορίας. Τι λέει το μέτρο αυτό, χοντρικά το λέω. Κανένας εργοδότης δεν μπορεί να αμείβεται λιγότερο από τον εργαζόμενο. Δηλαδή, μπαίνει ένα πλαφόν. Μια βάση μάλλον στα 10.900 ευρώ. Ο κάθε εργοδότης, το λιγότερο που θα πρέπει να δηλώσει, ο κάθε ελεύθερος επαγγελματίας. Εργοδότης όμως, δηλαδή, να το πω απλά, ένας ηλεκτρολόγος, ένας υδραυλικός, ένας οποιοσδήποτε τεχνικός, πήραμε τυχαία αυτή την κατηγορία. Ναι. Αν δεν έχει υπαλλήλους, δεν εμπίπτει. Εμπίπτει. Α, να το διευκρινίσουμε 10.920 ευρώ. Γιατί είναι και αυτό απασχολούμενοι. Άρα για κάθε ελεύθερο επαγγελματία υπάρχει αυτό το πάτωμα, να το πω έτσι. Αυτό το πάτωμα. Και βέβαια του χρόνου θα αλλάξει, έτσι. Γιατί θα αλλάξει ο κατώτατος μισθός, θα πάει λίγο παραπάνω. Ναι. Λοιπόν, υπάρχουν και διάφορες άλλες κλίμακες, το έχουμε αναλυτικά στο Newsweek. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να πει να το διαβάσει. Λοιπόν, η οροφή είναι τα 50.000 ευρώ. Γιατί υπάρχουν διάφορες συντελεστές που προσαυξάνουν το εισόδημα. Η οροφή θα είναι τα 50.000 ευρώ. Υπάρχει ένα παράδειγμα, μας λέγανε χθες στο Υπουργείο, κάποιος, δεν θέλω να το πω γιατί είναι προσωπικά δεδομένα, το κάποιος δεν ξέρω το όνομα, αλλά ξέρω το είδος, λοιπόν, δηλώνει 1.200.000 και μηδενικό εισόδημα. Πώς γίνεται, ρε παιδιά? Όχι, γίνεται με κλοπή. Έχει, νομίζω, πρέπει να τον πάρουν και ναι, πρέπει να το πάρουν όλα. Να του πάρουν όσα δεν έχει δώσει. Δεν θέλουν χρειάζεται να το πάρουν όλα. Αλλά είναι προφανές ότι ο άνθρωπος αυτός φοροδιαφεύγει. Φοροδιαφεύγει. Ναι. Δεν έχουμε να συζητήσουμε τίποτα. Η ταπεινή μου άποψη είναι ότι είναι ένα αμυντικό μέτρο. Όπως προσωπικά πιστεύω ότι οτιδήποτε είναι τεκμαρτό, δηλαδή είναι ως τεκμήριο διαβίωσης, είναι άμυνα. Άρα ο ελεύθερος επαγγελματίας φορολογείται σαν να παίρνει τον κατώτατο μισθό τουλάχιστον. Τουλάχιστον τον κατώτατο μισθό. Εδώ να πούμε ότι αν κάποιος έρθει και πει εγώ δεν τα παίρνω, ωραία, θα συμπληρώσει το σχετικό κουτάκι ότι εγώ δεν συμφωνώ, θα δηλώσει αυτά που θεωρείς ότι έχεις βγάλει και θα έρθει η εφορία να σε ελέγξει και θα πρέπει να αποδείξεις ότι δεν τα έχεις βγάλει. Και κυρίως να πούμε τώρα, για να κλείσουμε τον κύκλο, ότι οι έλεγχοι πια δεν γίνονται με τον τρόπο που γίνονταν παλιά. Σου ελέγχει τον τρόπο της ζωής. Δηλαδή, το μέτρο αυτό συμπληρώνεται από την κατάργηση των μετρητών, την ακόμα μεγαλύτερη αυστηροποίηση, για να το πω έτσι. Σου λέει λοιπόν ότι όλες οι συναλλαγές θα γίνονται με πιστωτικές κάρτες στην πραγματικότητα. Άρα, θα έρχεται και θα βλέπει πόσα λεφτά έχεις ξοδέψει στον χρόνο. Αν λοιπόν έχεις ένα ενίκιο που πληρώνεις, αν έχεις κάποια έξοδα διαβίωσης, γιατί κάτι πρέπει να τρως, αν έχεις ένα αυτοκίνητο, αν πληρώνεις και ένα νίκη, θα στα βάζει κάτω και θα σου λέει: πρέπει, παιδάκι μου, δεν μπορεί πώς να ξοδεύεις 20 και να δηλώνεις 5. Κάτι χάνουμε. Έκανα χθες μια ερώτηση και λέω: ρε παιδιά, ωραία. Ένας γιατρός, ο οποίος δουλεύει σε ένα χι νοσοκομείο και έχει το μισθό του εκεί, έτσι. Άρα αυτός δεν εμπίπτει σε αυτές τις διατάξεις, γιατί ό,τι εισοδήματα έχεις συσσωρεύονται. Δηλαδή, αν έχεις από ενίκη, από μερίσματα, πρέπει να φτάνεις στο κατώτατο μισθό. Ωραία, λέει. Το θέμα μας είναι να φύγει η μεγάλη μάζα των ανθρώπων, να μην πάμε και στοχεύουμε στην Κατερίνα, στο Θανάση, στο Γιώργο, στον Κώστα που βγάζουν ένα εισόδημα, είναι ηλεκτρολόγοι, και να πάμε σε αυτόν που έχει τα μεγάλα εισοδήματα για να μπορούμε να μπούμε μέσα να τον ελέγξουμε. Αυτό ακριβώς. Πάντως είμαστε στο 2023 και ακόμη μιλάμε για μηχανισμοί ελέγχου. Δηλαδή, εντάξει.
Αυτό είναι το θέμα. Θυμήθηκα ότι το 1989, όταν πρώτα μπήκα στη δημοσιογραφία, ένα συνάδελφο έγραφε 2-3 φορέ το μήνα καταργούνται τα τεκμήρια διαβίωση. Και φτάνουμε στο 23 και επιστρέφουν τα τεκμήρια διαβίωση. Πάμε πάρα πολύ αργά στο θέμα. Να κάνω, Νίκο, πριν τελειώσω, να κάνω όμως μια κριτική και στην αντιπολίτευση. Ήρθε η αντιπολίτευση χθες και πήρε το μέρος των ελεύθερων επαγγελματιών. Δεν παθαίνουν και τίποτε ελεύθερες επαγγελματίες από αυτή την ιστορία. Εδώ είναι η Ελένη, να μας το εξηγήσει. Για πες το, βρε Ελένη. Τι να εξηγήσω. Αυτή είναι η θέση του. Δεν εξηγείται δηλαδή. Ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ότι, εν πάση περιπτώσει, αυτό το μέτρο είναι άδικο. Ο κύριος Παπάς έκανε μία συγκεκριμένη πρόταση. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Προσπαθεί ο Κασελάκης να βάλει το ΣΥΡΙΖΑ σε ένα ρυθμό αντιπολίτευσης. Αυτό καταλαβαίνω. Με τις επισκέψεις που έκανε χθες στον Αριοπάγο, την Ανεξάρτητη Αρχή για τις Τηλεπικοινωνίες, το Μητσοτάκη που βλέπει σήμερα, τις παρεμβάσεις αυτές. Βέβαια, θέλω να πω το εξής. Είδα χθες την ώρα της ομιλίας του Κασελάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα τα πρόσωπα μερικών από φωτογραφίες που υπήρχαν από τους βουλευτές. Ήτανε λες και τους είχες βάλει, τι να πω, δηλαδή, όχι στη φυλακή, όχι, δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι χειρότερο από το να κάθονται να ακούν τον Κασελάκη. Άρα είναι αυτό που λέμε πανηγυρική συνεδρίαση από την αντίθετη πλευρά. Ναι, δεν θέλω να πω ονόματα, αλλά είναι τα φωτογραφικά στιγμιότυπα. Θα φτιάξει, Κατερίνα, ένα θέμα να τα δείξουμε. Πες μας λίγο, Βρελένη, πώς κινείται ο Κασελάκης τώρα και τι κάνει. Ναι, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, τα είπες και εσύ, χθες πήγε στην εισαγγελέα του Αριοπάγου, θέλοντας να αναδείξει το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δίνει ιδιαίτερη σημασία στα θεσμικά θέματα, θα επιμείνει δηλαδή πολύ στο θέμα των υποκλοπών, επισκέφθηκε τη διοίκηση του ΑΣΕΠ και από εκεί και ύστερα είχε και την κοινοβουλευτική ομάδα. Η ομιλία του κυρίου Κασελάκη, εγώ θα έλεγα ότι το περιεχόμενό της ήταν άκρος αριστερό, θύμιζε δηλαδή τις πρώτες μέρες του Αλέξη Τσίπρα, όλες οι αναφορές που υπήρχαν, είχε έντονα αντιπολιτευτικά στοιχεία και εμφανίστηκε και ενωτικός. Δεν επέμεινε ιδιαίτερα στα θέματα τα ισοκομματικά, θέλοντας έτσι να δείξει ότι γι' αυτόν, εν πάση περιπτώσει, έχουν τελειώσει και ότι κινείται με βάση την καθημερινότητα. Ναι, αλλά εντάξει, μετά βγήκε ο Τσακάλωτος και του είπε «μιλάς για ενότητα» και ενότητα με διαγραφές δεν γίνεται. Γίνονται όταν μιλάς με αυτόν τον τρόπο για το κόμμα σου. Και άρα, επειδή έρχεται και η κρίσιμη συνεδρίαση, επιμένει. Δηλαδή, στα κανονικά κόμματα γίνονται. Θα επιμείνει στις διαγραφές. Ο κύριος Κασελάκης φιλοδοξεί να φτιάξει ένα κανονικό κόμμα. Προφανώς θα προχωρήσει σε ό,τι αφορά τους τέσσερις, τους οποίους έχει παραπέμψει σε διαγραφή, κανονικά στη διαδικασία, στην Κεντρική Μάλιστα. Επιτροπή. Το τι θα γίνει εκεί, προφανώς είναι ένα άλλο θέμα. Τι θα γίνει, τι βλέπεις εσύ να γίνεται. Τι βλέπεις εσύ να γίνεται. Εγώ νομίζω ότι θα είναι οριακό. Είτε θα περάσουν, είτε δεν θα περάσουν, είναι οριακό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε γίνονται υπόγειες διαβουλεύσεις μεταξύ αυτών οι οποίοι φιλοδοξούν να ηγηθούν της εσωκομματικής αντιπολίτευσης μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Προκειμένου μετρούνται οι ψήφοι μία-μία προκειμένου να δουν τι θα γίνει. Και μετά την Κεντρική Επιτροπή να πούμε ότι πρέπει να αποφασίσει και το πειθαρχικό, έτσι. Δηλαδή η Κεντρική Επιτροπή δεν θα εγκρίνει τις διαγραφές αλλά προφανώς θα έχει πολύ βαρύνουσα σημασία η όποια απόφαση λάβει. Το πειθαρχικό παρέπεμψε στην Κεντρική Επιτροπή ακριβώς επειδή δεν ήθελε να πάρει μόνο του μία τέτοια απόφαση. Επειδή στην το πειθαρχικό είναι 15 άτομα, η Κεντρική Επιτροπή είναι 300. Προφανώς παρέπεμψαν γι' αυτό τον λόγο στην Κεντρική Επιτροπή την όλη ιστορία. Από εκεί και ύστερα, εάν η Κεντρική Επιτροπή αποφασίσει ότι θα διαγραφούν, θα διαγραφούν. Εάν αποφασίσει ότι δεν διαγραφούν, εκεί είναι ένα θέμα. Τι άλλο βάσει του καταστατικού θα δούμε και των ερμηνεών που μπορεί να γίνουν, μπορεί να κάνει ο κύριος Κασελάκης. Για να πάμε και στην Ευαγγελία λίγο. Πάντως έχει ενδιαφέρον ότι η τελευταία δημοσκόπηση δείχνει
περαιτέρω φθορά του ΣΥΡΙΖΑ και σιγά σιγά να καρπώνεται κάτι και το ΠΑΣΟΚ και το Ακομουνιστικό Κόμμα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν καρπώνεται σιγά σιγά. Έχει εδώ και πάει καιρό, όλο, όλο και καλύτερα. Το ΠΑΣΟΚ ναι, τσιμπάει λίγο, αλλά είναι λίγο. Δηλαδή, μοιάζει, πώς να το πω, η Νέα Δημοκρατία να κρατάει τη δύναμή της. Το ΠΑΣΟΚ να λίγο τσιμπάει, αλλά ακόμα και σε αυτή τη δημοσκόπηση χθεσινή της Πάλης ήταν διακριτή η διαφορά ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ κρατάει τη δεύτερη θέση. Ναι. Να πω κάτι, να παρέμβω λίγο σε όλο αυτό. Βλέπω την πολιτική που ακολουθούν ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ το τελευταίο διάστημα. Λοιπόν, που ξαναφέρουν το θέμα των υποκλοπών. Δεν λέω ότι δεν είναι σοβαρό το θέμα. Αλλά αυτό το θέμα ποτέ δεν πούλησε. Ποτέ δεν χτύπησε καμπανάκι. Και όμως μόνο με το τι πουλάει. Ναι, μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι. Όμως αυτή τη στιγμή αυτό που καίει τον κόσμο είναι η καθημερινότητά του, η ακρίβεια. Και εκεί θέλεις... Θανάση να σου το, το πω συνολικά. Ναι. Την ατζέντα τη γράφει τώρα 4,5 χρόνια ο Μητσοτάκης. Αυτό είναι το θέμα. Και θες κάτι που να χτυπήσει στο του... Εξακολουθεί να τη γράφει ο Μητσοτάκης. Ο ΣΥΡΙΖΑ προφανώς είναι αδύνατο σε αυτή τη φάση να το κάνει. Δεν το έχει πετύχει 4,5 χρόνια. Μακάρι να το πετύχει από εδώ και πέρα. Το μακάρι το λέω και για το καλό της κοινωνίας. Γιατί και αντιπολίτευση πρέπει κάτι να βάζει στο τραπέζι. Ο Ανδρουλάκης με τον τρόπο που μέχρι τώρα έχει κινηθεί δεν τα έχει καταφέρει. Βάζει θέματα. Δεν μπορεί κανείς να το αρνηθεί. Αλλά δεν μπορεί να τα εδραιώσει. Δεν μπορεί να τα βγάλει προς τα έξω με μια δύναμη τέτοια και με μια ισχύ η οποία να τα κάνει μεγάλα θέματα. Και αν μου επιτρέπετε, αυτό που είδαμε χθες να γίνεται σχεδόν ταυτόχρονα με τον κύριο Κασελάκη και τον κύριο Ανδρουλάκη, είναι ένας διαγωνισμός για να περιχαρακώσουν τον κόσμο τους και να κρατήσουν το κοινό στο οποίο απευθύνονται, γιατί απευθύνονται σε ένα συγκεκριμένο κοινό. Αυτό το κοινό προσπαθούν. Γι' αυτό και οι δύο χθες για τις υποκλοπές. Και θα... Ξεκάθαρο. Θα έχει πολύ... Είναι ξεκάθαρο όμως. Θα έχει και πολύ ενδιαφέρον σημειολογικό η συνάντηση. Κασελάκη Ανδρουλάκη και όλο το, η γλώσσα του σώματος, τα ό,τι πούνε. Μητσοτάκη Ανδρουλάκη δεν θα δούμε ποτέ. Πάντως ο Ανδρουλάκης έσπευσε, θυμάμαστε την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, έσπευσε να πει ότι είναι θυμοτυπικού χαρακτήρα, την αποδέχεται ως θυμοτυπική. Εντάξει. Θα πιούμε το καφέ και θα φύγουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα και τα υπόλοιπα. Η μέρα είναι γεμάτη, έχουμε και αυτή τη συγκέντρωση το βράδυ. Κατά τα άλλα μεταρρυθμίσει είναι το μενού και έχει ο Θεός τι θα βγάλουν. Στο κομμάτι της ακρίβειας. Ναι. Καλά. Μακάρι. Μακάρι, πραγματικά. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα.